ότι πήγαμε και τη συμβουλευτήκαμε για να δούμε. Εσύ δηλαδή πήγες, κιτσάρα μου. Εννοείται. Πήγα. Για ποιος μιλάει, τι λέει, τι προβλέπει. Πρέπει να σου πω ότι το πρώτο που ρώτησα ήταν για σένα, για την αγαπημένη. Εγώ νόμιζα ότι θα ρώτησε για σένα. Ερώτησε για μένα, αλλά πρώτα ρώτησε για σένα. Άλλο εγώ. Άλλο εγώ. Άλλο εγώ. Εσύ μας παντρεύεσαι το 2011. Μικρό το κουταβάκι, κόκκινο, κουταβάκι μου. Γιατί μου είπε η Άσυμπη ότι ο αστρολογικός σου χάρτης που τον έχει δει, γιατί έχει πάει και καλεσμένη στην εκπομπή της που συνεχίζει την επόμενη σεζόν, κάτι τέτοιο δείχνει. Ότι θα παντρευτώ το 2012. Κάτι θα γίνει, ένα κάτι τι. Μα δεν είπαν ότι το 2012 θα γίνει και καταστροφή. Όχι. Να έρθει η προσωπική μου καταστροφή. Βέβαια, μου είπε για Μαρία Μπεκατόρου, Θέση Κορδά, Χρήστο Φερεντίνο, Γρηγόρη Αρναούτογλου και άλλα τηλεοπτικά πρόσωπα τι θα κάνουν το 2012. Πώς θα πάνε. Να ακούσουμε λοιπόν. Την πρωινή μελέτη θα μελετήσουμε τα άστρα με την κυρία Άση Μπίλιου. Καλημέρα. Καλημέρα. Το 2012 θα είναι καλύτερη χρονιά από το 2011. Το 12 σε σχέση με το 11 θεωρώ ότι θα είναι αρκετά καλύτερο. Το τηλεοπτικό αστέρι κάποιων παρουσιαστών θα αντέξει το 2012 και ξεκινάω από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ναι. Έχει την Νικόλ. Θα ανέβει τα σκαλιά της Εκκλησίας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Κοίταξε να δεις, αν δεν το κάνει και μέσα στο 12, άντε του δίνω και το μισό του 13, που θα είναι ο Δίας του Διδύμου, ο Γρηγόρης είναι τοξότης. Τοξότης πρέπει να ξέρετε ότι είναι από τα ζώδια μαζί με τους υδροχώους και κάποιους λέοντες των αιώνια εργένιδων. Δηλαδή το κουράζουν πάρα πολύ το πράγμα μέχρι να φτάσουν στην Εκκλησία. Πάμε σε έναν άλλον εργένη, τον Αντώνη Κανάκη. Α, ποια ζώδια σου είπα ότι είναι οι εργένιδες, τοξότες ή βροχόοι. Ο Κανάκης είναι βροχός. Κοίταξε, μια ωραία σχέση μέσα στο 12, δεν ξέρω αν έχει κιόλας ο άνθρωπος, μια ωραία σχέση μέσα στο 12, θα την έβλεπα μια χαρά. Τώρα, ντε και καλά να τους παντρέψουμε όλους. Μπορεί να μην θέλουν. Το 2012 θα είναι μια καλή χρονιά για την Ελεονόρα όσον αφορά τα προσωπικά της. Το καλοκαίρι θα φανεί αν μια οποιαδήποτε σχέση έχει ή κάνει μέχρι το καλοκαίρι, θα είναι μια σχέση που μπορεί να πάει παρακάτω μαζί της. Μέχρι το καλοκαίρι όμως τα πάντα θα είναι ρευστά. Ευνοείται η Ελεονόρα το 2012 ναι, για να παντρευτεί. Βεβαίως. Μα τι λύσα αυτή με το γάμο αυτό το κορίτσι, επειδή δηλαδή κάποιοι έχουν στο μυαλό του σχέδια γάμου, πρέπει να το πω. Δεν παντρευτούν όλοι μαζί με μένα. Να μην είμαι μόνη μου. Να τους πολλού το λαιμό. Να τους παντρέψω όλους μαζί. Μητρότητα βλέπεις στον αστρολογικό χαρτί της Μαρίας Μπεκατόρου. Είναι μια καλή χρονιά για παιδιά, για τους υδροχώους. Επειδή θα είναι και η Αφροδίτη και ο Δίας μέσα στον τομέα των παιδιών, νομίζω ότι αν πραγματικά η Μαρία το επιθυμεί, μέσα στη χρονιά αυτή και ειδικά από τον Απρίλιο και μετά, τα πράγματα μπορεί να της έρθουν βολικά στο να αποκτήσει ένα παιδάκι. Και η Θέση Κορδά είναι υδροχώος. Να είναι δεύτερο παιδάκι. Μπορεί. Αμέ, γιατί να μην μπορεί, υδροχώος και αυτή. Είπαμε για τους υδροχώους είναι χρονιά που θα έχουν ή φλερτ, έρωτες, ίσως και ένα καινούριο έρωτα μεγάλο ή μπορεί να μπουν στη διαδικασία δημιουργίας παιδιών, οικογένειας. Το δίδυμο Λιάγκα Σκορδά θα συνεχίσει του χρόνου. Νομίζω ότι και για τον Γιώργο Λιάγκα, επειδή και αυτός είναι στην ομάδα των ζωδίων που μέχρι το καλοκαίρι έχουν αυτή την πίεση από τον Άρη και τα λοιπά, θα του είναι τέλος πάντων κάτι το οποίο θα το σκέφτεται πάρα πολύ. Αλλά ευνοείται τόσο πολύ ως δίδυμος μετά τον Ιούνιο που σκέφτομαι ότι ό,τι και να κάνει και μια αλλαγή να θέλει να κάνει, μια χαρά θα είναι, μια χαρά θα του πάει. Χρήστος Φερεντίνος, δεν ξέρω τι ζώδιο είναι. Τι χρόνια θα είναι για τον Χρήστο Φερεντίνο. Μέχρι το καλοκαίρι, επειδή η Σύση και ο Χρήστος είναι στον άξονα Παρθένου Ιχθύων. Δηλαδή είναι τα ζώδια τα οποία είναι αντίθετα, αλληλοσυμπληρωματικά επίσης. Μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι τον Ιούλιο, νομίζω ότι θα κουραστούν αρκετά και οι δύο. Θα κουραστούν, εννοώ, πιο πολύ στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα επαγγελματικά τους. Θα έχουν μεγαλύτερη αγωνία, θα νιώθουν μεγαλύτερη την πολιορκία τέλος πάντων από τους ανταγωνιστές τους κτλ. Κτλ. Είναι μία χρονιά, μέχρι μάλλον η σεζόν αυτή θα τους δοκιμάσει αρκετά. Θα φανεί όμως και μέχρι τον Ιούλιο αν θα μπορέσουν τελικά να συνεχίσουν ως δίδυμο. Αγγελία Μανολίδου.
Okay. Και την θα λάμψει ξανά το τηλεοπτικό της άστρο. Δεν ξέρω αν θα λάμψει το τηλεοπτικό της άστρο ξανά και δεν ξέρω και ποια είναι η επιθυμία της γυναίκας. Αν θέλει να την ξαναβγεί σε αυτό το χώρο. Σίγουρα όμως αν ηχθείς που είναι με τον Ποσειδώνα στο ζώδιό της, το οποίο θα συμβεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, ξέρω σίγουρα ότι στο κομμάτι που έχει να κάνει, που έχει επενδύσει πολύ και είναι η μουσική, νομίζω ότι εκεί πέρα πραγματικά μπορεί να λάμψει το άστρο της. Τώρα στην τηλεόραση, σου λέω, δεν ξέρω. Βλέπεις λίγο δύσκολο. Όχι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι και δική της επιθυμία. Με τον σύντροφό σου είσαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Ναι, έπρεπε. Πόσα είσαστε σύνολο? Έχω πάθει. Τώρα δηλαδή πραγματικά. Τι... Γάμος είναι κι αυτό. Όλα γάμος είναι. Όταν είσαι, πώς να σου πω, δεσμευμένος σε μία σχέση πάρα πολύ καιρό και πάρα πολλά χρόνια, γάμος είναι. Τώρα το να πας στην εκκλησία ή το δημαρχείο είναι το θέμα μας. Είχαμε ακούσει ότι η εκπομπή σου μάλλον δεν θα τη δούμε ξανά τη νέα χρονιά. Αλλά εσύ ανανέωσες. Ναι. Ναι, ήταν το συμβόλαιό μου το Σεπτέμβριο, ήταν μέχρι τέλη Δεκεμβρίου και το Δεκέμβριο μου ανακοίνωσαν ότι θα συνεχιστεί η εκπομπή μέχρι τον Ιούνιο κανονικά. Και χάρηκα πάρα πολύ βέβαια, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι μια εκπομπή δεν είναι μόνο παρουσιαστής. Είναι καλή η Άση, εγώ την ακούω. Ναι. Μου έχει πει... Και ωραία ενέργεια. Δεν είναι δυσίωνη, δεν είναι δυσίωνη. Αυτό να σε αγχώσει εκείνη τη στιγμή να σε πιάσει τα κεφαλιά να πει πω τι θα μου συμβεί. Κοινώ αυτό που λέω ότι μέχρι τον Ιούνιο όλα είναι ρευστά. Ναι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Και η Παναγιά μαζί μα και 12 Απόστολοι. Όλα καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άσχη, καλή χρονιά να έχουμε και αστρολογικά. Και να θυμίσω.